Welcome to my crib. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο αλλαγής δωματίου. Το καλύτερο δωμάτιο που έχετε δει στη ζωή σας. Ναι. Και θα ζηλεύετε και θα έχετε και φόμο. Μόφο. Όχι, φόμο. Fear of missing out. Και το καλύτερο χρώμα, τα καλύτερα έπιπλα. Όλα είναι καλά. Μ' άρεσαν πάρα πολύ τα χρώματα που διαλέξαμε. Μ' άρεσε και εμένα οι αποφάσεις που κατάφερα να πάρω. Γιατί δεν είχα σε όλα το 100%. Μπορεί να γκρινιάζει ο Δημήτρης, αλλά ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ. Γιατί off camera χαμογελάει την ώρα σαν χαζοχαρούμενο. Βέβαια δεν ξέρει τι το κάνει on camera αυτό και μου σπάει εμένα τα νεύρα. Γιατί έκανα τόσο κόπο για να του φτιάξω το δωμάτιο. Με βάση τα δικά του γούστα, όχι τα δικά μου. Κάναμε λοιπόν την αλλαγή στο δωμάτιο του Δημήτρη, γιατί το χρειαζότανε. Γιατί αυτό το δωμάτιο γέμισε με πράγματα που απλά περίσευαν. Εντάξει, όχι, ο καναπές έχει μπει εσκεμμένα εκεί για κανέναν φιλοξενούμενο στο σπίτι. Απλά ο φιλοξενούμενος έγινε ο Δημήτρης μόνιμα εκεί, γιατί ροχαλίζει ασταμάτητα και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και εγώ επίσης στριφογυρνάω. Δεν είσαι μόνο εσύ ενοχλητικός, είμαι κι εγώ ενοχλητική. Δεν κουνιέμαι μισή ώρα σίγουρα. Τουλάχιστον το παραδέχεσαι. Παιδιά, όταν λέει στριφογυρνάει, δεν εννοεί. Το καταλαβαίνω περισσότερο, νομίζω ότι κάνει αυτό. Ξέρω εγώ, γυρίζει και το δύο. Δεν κάνει αυτό. Η Δανάη σηκώνεται και πέφτει με δύναμη. Δηλαδή αυτό το κάνει 4 ώρα το πρωί και εσύ, ναι, όπως κοιμάσαι, είσαι μπαμ! Κάτι πέφτει. Η αλήθεια είναι ότι όταν γυρίζω πλευρό, δεν είναι αυτό το κλασικό που απλά ρολάρω. Σηκώνομαι για να γυρίσω. Και αφήνεται κάτω και πετάγομαι, ναι, στον αέρα, ρε. Και ξυπνάω δεν... έτσι 3 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου, αλλά κοιμάμαι ουσιαστικά. Δηλαδή το συνειδητοποιώ ότι έχω σηκωθεί για να γυρίσω πλευρό. Είναι λίγο σπαστικό. Καταλαβαίνετε ότι λοιπόν δεν μπορούμε να κοιμηθούμε μαζί. Το ροχαλιτό είναι το λιγότερο. Τι! Στις αρχές που κοιμόμαστε μαζί, νόμιζα ότι κάθε λίγο και λιγάκι έκανε το βράδυ σεισμό. Ναι, όχι. Ρε, σου μιλάω. Ναι, κουνιόταν όλη την ώρα. Ναι, ναι. Οπότε τέλος πάντων, κοιμόταν ο Δημήτρης στο καναπέ κρεβάτι, το οποίο τον είχε πιαστεί η μέση του, είναι και κάποιες ηλικίες το αγόρι μου, μεγαλώνει, δεν αντέχει. Οπότε είπαμε να κάνουμε ανακαίνιση στο δωμάτιο. Σας είχαμε τραβήξει όλη τη διαδικασία, πώς το βάφαμε, πώς διαλέξαμε τα χρώματα, αλλά δυστυχώς, πού πήγαν αυτά τα αρχεία, Δημήτρη μου? Είχαμε και 2 copies, ναι, και τα χάσαμε όλα. 2 copy είχαμε. Ο Δημήτρης τα είπα. Ο Δημήτρης, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι έτοιμος να πει τους κεραγόμους. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είχαμε τραβήξει όλη τη διαδικασία μέχρι ένα σημείο. Με λεπτομέρειες, όχι με αειδιαστικές λεπτομέρειες. Για να... μοντάρει κιόλας. Το είχαμε μοντάρει κιόλας, το είχαμε ξεκινήσει. Απίστευτο. Βλέπουμε να συνεχίσουμε το μοντάζ και ξαφνικά συνειδητοποιούμε ότι... Πού είναι τα αρχεία? Ωραία, πάει αυτό, πες. Λοιπόν, χάσαμε όλα τα αρχεία. Πριν από αυτό, τι είχαμε τραβήξει? Πρώτον, είχαμε πάρει τα έπιπλα. Αλλά τι γίνεται, είχαμε πάρει τα λάθος έπιπλα. Είχαμε πάρει λάθος κρεβάτι, παιδιά. Πόσο τραγικό. Καλημέρα. Μια όμορφη μέρα ξημέρωσε μετά από πολλές ώρες ξεκούρασης. Γιατί χθες. Πεθάναμε τόσο πολύ που κοντεύαμε να τσακωθούμε μεταξύ μας από την κούραση. Πήγανε στο τέλος όλα στραβά, γιατί είμαστε ακόμα στο στρώμα, στο πάτωμα. Γιατί κάναμε μια μαλακία. Ανοίγω εγώ το κουτί έτσι να τελειώσουμε, να βάλουμε το κρεβάτι. Λέω, τι ωραία, θα έχουμε και το κρεβάτι. Και τι βλέπω? Άλλο κρεβάτι. Πήραμε το λάθος κρεβάτι, δεν μας αρέσει το κρεβάτι που φέραμε εδώ στο σπίτι, για να πεις ότι, okay, τουλάχιστον να κρατήσουμε αυτό, δεν μας αρέσει καθόλου. Πήρα τηλέφωνο το κατάστημα και τους είπα αυτό και αυτό, μου είπαν, εντάξει, γίνεται η αλλαγή, αλλά επειδή είναι τεράστιο, μάλλον δεν χωράει στο αυτοκίνητο και τώρα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό, ξέρετε πόσο βαρετό πράγμα είναι. Και πρέπει να αγοράσουμε τώρα το άλλο το κρεβάτι, να το φέρουμε και αυτό πίσω, θα πληρώσουμε δηλαδή μεταφορικά άπειρες φορές χωρίς λόγο. Σε αυτό φταίμε εμείς, γιατί δεν τσεκάραμε το όνομα καλά. Και ψιλοβιαστήκαμε και το πήραμε γρήγορα. Και... Να κάνεις επιστροφή με βανάκι, γιατί δεν γίνεται να το βάλεις στο αυτοκίνητο το γιοταχή, δεν χωράει το κρεβάτι. Παίρνω τη μεταφορική, μου λέει, ναι, θα σας καλέσουμε πίσω. Πέρασαν 10 μέρες, δεν με κάλεσε ποτέ. Παίρνω εγώ έναν φίλο μου, μου βρήκε... Βανάκι. Βανάκι.
Το πήγαμε, τουλάχιστον η εξυπηρέτηση ήταν άντε για, ναι, ποιο είναι αυτό, πάρε πιστωτικό, πάρε το άλλο, έτσι έγινε. Ναι, αυτά ήταν το κρεβάτι του IKEA, είχαμε πάρει το Hennes και εμείς θέλαμε τον Brinnes, κάτι ναι, τέτοιο. Αλλά το διοπιστώσαμε αυτό, ότι έχουμε πάρει το λάθος, όταν είχαμε σκίσει όλες τις κούτες και είχαμε ανοίξει όλα τα κουτιά και γινόταν χαμός μέσα στο σπίτι και λέμε τώρα πώς θα το πάρουν πίσω αυτό. Γίνεται. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Ναι, 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 ούτε καν ρωτήσαμε. Ναι. Το κρεβάτι το διαλέξαμε γιατί ήταν δύσκολο να βρεις ωραίο μόνο κρεβάτι. Είχε και όμως και τα συρτάρια, το οποίο ναι, βολεύει, ξέρω εγώ, αν θέλει να βάλει μέσα τα... να βγάλει το πάπλωμα, το μαξιλάρι, ξέρω εγώ και τέτοια. Όχι, βασικά δεν υπάρχει στον πλανήτη, νομίζω. Τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά παίζει και στον πλανήτη. Να είναι ωραίο και ανατομικό καναπές κρεβάτι. Α, νομίζω ναι, ότι μπορείς να τα έχεις όλα. Ναι, ναι, τόσο περίεργο, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι και καλό καναπέ κρεβάτι να θες να πάρεις, πάλι δεν είναι καναπές. Οποιαδήποτε τιμή. Τώρα δεν λέω ναι, για... εντάξει, μη μου πεις καναπέ που είναι 7 χιλιόμετρα, εννοούμε να χωράει μέσα σε ένα δωμάτιο. Αλλά έβαζα 1500, ξέρω εγώ. Δεν έχει. Ή σου έχει κάτι καναπές κρεβάτι, ξέρω εγώ, είναι ωραίος ο καναπές και μετά βγαίνει το κρεβάτι και είναι με το στράμα το τόσο. Ναι, ναι. Κοιμάμαι στην ξαπλώστρα, ρε φίλε, άστο. Ναι, και καλά, επειδή είναι προσωρινή λύση, αλλά δεν το βρίσκω και ως προσωρινή λύση, γιατί κάποιοι μένουν σε μικρό σπίτι και έχουν μόνο ένα καναπέ κρεβάτι. Ναι, φοιτητής, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει κάποιος φοιτητής που... Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση. Δεν υπάρχει, και αν υπάρχει, αν σου λέει και καλά ότι είναι καλός καναπές κρεβάτι, δηλαδή κοιμάς ωραία, είναι το πιο άσχημο πράγμα που έχεις δει στη ζωή σου. Είναι μεταλλικά πράγματα, χρώματα, το σχέδιο είναι χάλια, ξέρω εγώ. Ισχύει. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Αυτό όμως το κρεβάτι που πήραμε τελικά ήταν πολύ ωραίο. Αυτό είναι μια χαρά. Μ' αρέσει κιόλας, το ήθελα παλιά πάρα πολύ. Το ήθελα και για το διπλό κρεβάτι κάποτε, τώρα δεν θέλω. Αλλά και επειδή το στρώμα ήταν έτσι μεγάλο και παχύ, έχει έρθει και σε ένα ωραίο ύψος και τα βλέπεις και στο όλο σε επίπεδο με την οθόνη σου. Ναι, αυτό κοιμάσαι έτσι. Και... ναι, εσύ που βλέπεις ταινίες τώρα, σε βλέπω πιο πολύ στο κρεβάτι. Ναι, ισχύει. Αφού δεν κάνω τίποτα. Όλη την ώρα πλέον βλέπω Succession. Παιδιά, έχω τρελαθεί με αυτό. Αυτό είναι το Apple TV. Αυτό είναι το HBO. Α, οκ. Okay. Δεν υπάρχει. Πήραμε και καινούριο στρώμα. Ναι. Ανατομικό, ωραίο. Πήγαμε στα Bed & Bath, στο Outlet. Ναι. Στο... που είναι πάνω στην Αθηνών Δαμίας. Ναι, ναι, κάπου εκεί ναι, νομίζω. Ναι, κάπου εκεί είναι. Ωραία ήταν. Μας έλεγε εκεί ο κύριος, πάρτε το ρε, βάλτε το πάνω από τα μάξι. Του λέω, πάω το πάω στην Εθνική. Εγώ θα έλεγα, ναι, να το κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Με τίποτα δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Και εντωμεταξύ, επειδή παίρναμε μονό κρεβάτι, μονό στρώμα, μας λέγανε για το παιδί σας είναι, για τον ανιψιό σας είναι, ξέρω εγώ. Ναι. Ο Δημήτρης το πήγαινε, ναι, οκ, okay, για το παιδί κτλ. Και καθόμουν, έλεγα σε Δανέ, θα του αρέσει η αγάπη μου. Ναι, ναι. Και τέτοια. Και είναι λίγο μπόμπιρας τέτοιας, είναι περίεργος. Έκανα κάτι τέτοιο. Και εφόσον πήγαμε σε μικρότερο κρεβάτι, έπρεπε να πάρει και μικρότερο πάπλωμα γιατί είχε διπλό πάπλωμα. Οπότε ναι, πήραμε από εκεί επευκαιρίες ένα σετ που είχε πάπλωμα και δύο μαξιλάρια. Πολύ ωραία ήταν αυτά. Ναι, αυτά είναι πολύ ωραία. Και... τα ήθελα λίγο πιο σκληρά βέβαια τα μαξιλάρια. Αλήθεια. Ναι. Εμένα μου αρέσουν. Πέφτει στη μέση έτσι το κεφάλι μου. Δεν έχει καθόλου. Εγώ τα θέλω σκληρά τα μαξιλάρια γιατί. Σε όποιον πάω και του λέω σκληρά μαξιλάρια μου δίνει το πιο απαλό πράγμα που έχει. Καλά, σε αυτούς δεν είπες τίποτα. Σκληρά, τη είπα. Τη θέλω σκληρά μαξιλάρια, ξενοδοχείου. Όχι, αυτή μας ήθελα να το πουλήσω σε εξτραδάκι σε φάση, αλλά μπορείς να το πάρεις και αυτό και λες, ναι, βάλω το. Α, έτσι. Ναι, ναι, έτσι έγινε. Πάλι έτσι. Δηλαδή δεν το έψαξε καθόλου. Okay. Είχαμε βρει και μια ντουλάπα για να αλλάξουμε το κλασικό του IKEA στο Scrooge. Εσύ το έχεις βρει κιόλας. Ναι. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο και τρέχαμε στα λαγκάδια για να βρούμε την αποθήκη που έκλεινε 4 η ώρα το πρωί μετά από τη φωτογράφηση της My Protein. Στη Μαγούλα κάπου είχαμε πάει. Κάτι προς τέτοιο. Μαγούλα τουλάχιστον εκεί. Ναι, ναι. Και ήταν ένα εργοστάσιο στη μέση του πουθενά. Μας είπαν ότι θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 4. Πάμε εκεί, 4 παρα 5. Παρά 10, είχε φύγει ο άνθρωπος. Τον παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέει: α, εντάξει, μισό λεπτό, έρχομαι, γυρνάω πίσω. Έρχεται πίσω, μας βάζει το λάθος πρόταση στην αρχή στο port bagage. Ευτυχώς το καταλάβαμε όλοι εκείνη τη στιγμή, οπότε το βάλαμε το σωστό εν τέλει, δεν φτάσαμε μέχρι το σπίτι. Εντάξει, το συναρμολογήσαμε μια χαρά, δεν ήταν δύσκολη η συναρμολόγηση. Ήταν τύπου IKEA η συναρμολόγηση. Ναι, φαινόταν αυτό το βίντεο ότι δεν θα πάει καλά. Ισχύει! Είχαμε κάθε λίγο και λιγάκι κάτι στραβό. Μετά είχε ταρχεία η Κατερίνα,
κολλάει ο σκληρός. Απλά κολλάει ο σκληρός και δεν διάβαζε τίποτα. Και λέω, οκ, okay, έλα από εδώ να το φτιάξουμε, ας τα ξαναπεράσω. Βέβαια, είχαμε κι άλλο βίντεο τότε που περνάγαμε. Και εγώ της βάζω το βίντεο που μοντάραμε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν η αλλαγή του. Και σβήνω τα αρχεία. Κάπως έτσι έγινε το όλο θέμα. Πήγα να τα φτιάξω και λέω, άρα τις τα έχω περάσει, αλλά θα τα σβήσω εγώ. Ή τα σβήσα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν θυμάμαι καν. Επίσης, να πούμε και για το χρώμα, πώς καταλήξαμε στο χρώμα, ρε παιδί. Πώς κατέληξες στο χρώμα, συγγνώμη, γιατί εσύ διάλεξες τα χρώματα. Ναι, το πώς κατέληξα στο χρώμα δεν το θυμάμαι. Επειδή είμαι οράνιε. Το οράνια είναι το πορτοκαλί στα Ολλανδικά και το ξέρει το ποδόσφαιρο. Ναι, η ομάδα της Εθνικής Ολλανδίας λέγονται οράνια το παρατσούκλις. Δεν ξέρω πώς διάλεξες πορτοκαλί. Όταν μου είπε ότι θέλει πορτοκαλί, ήμουν σε φάση μην πεις τίποτα και αλλάξει γνώμη και θέλει κάτι σε γκρι ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν έκανες όλο το δωμάτιο γκρι, πορτοκαλί. Και... έκανες και ένα άλλο χρώμα, έτσι ένα γκρι απαλό. Ναι. Που πιστεύω θα ήθελα λίγο πιο σκούρο. Μ' αρέσει αυτό, μ' αρέσει. Απλά στο μάτι μου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τόσο πολύ τη διαφορά. Εσύ το καταλαβαίνεις πιο πολύ. Τώρα... εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν άκουσα στην αρχή ότι θέλει να συνδυάσει πορτοκαλί με γκρι, λέω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' άρεσε βέβαια το γκρι που διάλεξε. Είναι ένα απαλό γκρι, σαν σχεδόν baby blue γκρι. Τέλειο, φανταστικό. Τώρα, ας πούμε, μου αρέσει ο συνδυασμός αυτό το γκρι με το πορτοκαλί. Εγώ δεν θα το ήθελα δηλαδή πιο σκούρο. Τη διαφορά τη βλέπεις μια χαρά σε σχέση με το ταβάνι, θα σου πω. Ναι, εκεί το βλέπω και με τα κάδρα τώρα που έχουμε βάλει τη βλέπω τη διαφορά. Καλά γράφει στο φως τώρα της ημέρας, σαν τελειά το χρώμα. Αυτό που με τρελαίνει με το πορτοκαλί είναι το gradient που κάνει. Επειδή έχουμε βάλει και μία LED κάτω ράγα. Όχι ράγα καλέ, έχουμε βάλει ένα φως LED κάτω στο πάτωμα, το οποίο είχαμε σκοπό να το κρεμάσουμε στον τοίχο. Ναι. Αλλά δεν ταιριάζει στο πορτοκαλί τοίχο, ταιριάζει στο γκρι. Αλλά ο γκρι είναι ακριβώς μπροστά από τις οθόνες, οπότε αν ο Δημήτρης κάθεται στον υπολογιστή θα έχει το LED, ναι, να το χτυπάει στα μάτια, το οποίο είναι πάρα πολύ φωτεινό. Οπότε προσωρινά το βάλαμε κάτω στο πιχάκι του τοίχου, ξέρω εγώ, έτσι γύρω γύρω, LED όχι RGB. Λευκό φως και τελικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε πάρει τον νίον, είναι κάτω στο πάτωμα προς το παρόν. Άνοιξε το. Α, προς το παρόν είναι έτσι. Φωτίζει πάρα πολύ. Φωτίζει πάρα πολύ, αλλά είναι πολύ ωραίο. Και δεν ξέρουμε πού θα το βάλουμε, θέλουμε στον τοίχο. Ιδανικά εγώ το ήθελα σε αυτόν, γιατί λέω θα ταιριάζει τέλεια με τον Κρήτο. Ναι, αλλά με την οθόνη από πάνω θα το βλέπω και θα τυφλώνουμε. Αυτό ακριβώς, γιατί όντως είναι πάρα πολύ φωτεινό και εφόσον θα κοιτάει τον υπολογιστή, αυτό θα τον τυφλώνει στα μάτια. Οπότε μάλλον δεν γίνεται, θα βάλουμε άλλα δύο πόστερ από εδώ. Άμα δείτε το gradient που κάνει το πορτοκαλί από κάτω το φως μπροστά πάνω, είναι σαν να βλέπεις ηλιοβασίλεμα, αφού μερικές φορές κάθομαι στο κρεβάτι μου και κάθομαι και το κοιτάω, έτσι και λέω, πω, τι ωραίο. Anyway, ας πω για τη ραφιέρα. Συρταριέρα! Ήθελε περισσότερο αποθηκευτικό χώρο Δημήτρη στο δωμάτιό του. Οπότε αλλάξαμε το ένα πόδι του γραφείου. Θέλω και ακόμα. Πήραμε τη συρταριέρα. Θες άλλο ένα? Θέλω ακόμα, ναι. Δεν θέλω συρταριέρα όμως. Τι θέλεις? Θεωρώ ότι κλείνεται πάρα πολύ με δύο συρταριέρες. Μ' αρέσει που είναι μία συρταριέρα και από εδώ είναι πιο ανοιχτό. Άρα τι θέλεις ακόμα? Νομίζω θέλω μία σαν την ντουλάπα. Ναι. Μισή. Κάτι τέτοιο. Είναι τέλειο το δωμάτιο σου τώρα, μην το πειράξεις. Μπορείς να βάλεις μέσα. Αυτό. Κοίτα, που δεν μπορώ να κάνω τίποτα στο δωμάτιο μου. Αφού σου αρέσει το δωμάτιο σου, έτσι. Ναι, αφού πας και κάνεις πικ και φτιάχνεις τα πραγματάκια όπως θες εσύ. Έλα. Να μου πεις πώς σου φαίνεται το styling. Τι άλλαξε. Α. Μια ολίτσα. Αυτό που δεν το χρησιμοποιώ. Το iPad που δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τα μαξιλάρια του καναπέ. Αυτό που πάει εκεί. Δεν πάει εκεί. Αν είναι πλέον όχι. Όχι. Μέσα στην ντουλάπα μπορείς να βάλεις κουτιά αποθήκευσης. Έχω σκεφτεί εγώ τι θα σου βάλω. Γιατί σε είδα ότι ζορίζεσαι με την αποθήκευση και την τακτοποίηση. Okay. Θα τα φτιάξω εγώ. Okay. Μην ανησυχείς. Οπότε ουσιαστικά, πώς πήγε η χρονολογική σειρά. Βάψαμε το δωμάτιο. Φτιάξαμε τη συρταριέρα. Φτιάξαμε την ντουλάπα. Κάναμε λάθος το κρεβάτι. Φτιάξαμε το κρεβάτι. Και μετά ήρθε η ώρα λίγο κάπως να το στολίσουμε το χώρο. Ναι. Ωραία. Ο Δημήτρης ήθελε οπωσδήποτε να αλλάξει τη λάμπα που είχε από πάνω. Ήταν το χειρότερο πράγμα που έχω αγοράσει, όχι σε όλη μου τη ζωή. Νομίζω ήταν ό,τι πιο βλακεία. Και πρέπει να αλλάξουμε για το φως. Επιγόντως. Το φως το έχουμε πάρει, απλά δεν ξέρουμε πώς να το βάλουμε, οπότε περιμένουμε να γυρίσει ο κύριος Δημήτρης. Ήτανε σαν τη λάμπα του Batman.
ένα μαύρο πράγμα, μεταλλικό, έτσι, ορθογόνιο, ήταν... Όχι στρογγυλό, ήταν απλά... Δεν ήταν στρογγυλό, αγάπη μου. Ήταν στρογγυλό, πολύγωνο. Απλά είναι πολύγωνο. Ναι, αυτό, αλλά στρογγυλό. Ήταν στρογγυλό, δεν ήταν ορθογόνιο. Το πολύγωνο δεν είναι στρογγυλό. Ωραία. Και επειδή ήταν και μεταλλικό έτσι, αν μίλαγες... Κάνει αντίλαλο και είναι ειδικά άμα γαυγίζουν τα σκυλιά. Που γαυγίζουν όλη την ώρα. Να ό,τι χειρότερο σου τρυπάει τα αυτιά. Γιατί έκανε γάμου, και από πάνω τότε. Ρε μου τρύπαγε τα αυτιά, μου βουήσαν τα αυτιά, αλήθεια, έκανε από τον αντίλαλο, ήταν απίστευτο πράγμα. Και το μισούσα απίστευτα. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κρατούσα τόσο πολύ καιρό, μπορεί να και εγώ να είμαι μαζοχιστής. Είναι σίγουρα. Ναι. Είχε ξεκινήσει Δημήτρης εδώ με τα πράσινα αυτά. Να βάλει χωμόνωση, ούτε καν ασχολήθηκε. Έχει βάλει και μία δική όψη, αλλά δεν έβαλα ποτέ τίποτα για που να κάνει χωμόνωση. Και πήραμε μία λάμπα, εύκολα τη βρήκαμε αυτή. Που, ναι, το Λιρόι. Ναι, στο Λιρόι. Φωτιστικό για τον Δημητράκη. Αυτό είναι το φωτιστικό. Εύκολο, νομίζω. Εγώ, κοίτα, ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γενικά, σαν άνθρωπος γενικά. Αλλά εντάξει, ας μιλήσουμε τώρα για το δωμάτιο. Οπότε δεν του αρέσει τίποτα. Ταυτόχρονα όμως θέλει αλλαγή στο δωμάτιο, αλλά δεν ξέρει και τι θέλει. Οπότε ουσιαστικά εγώ τι έκανα. Έκανα έρευνα αγοράς. Εγώ είχα ένα vision στο μυαλό μου και του εξηγούσα. Θες αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή, ή διάλεξα ανάμεσα σε αυτό, σε αυτό και σε αυτό, ρε παιδί μου. Οπότε την τελική επιλογή την είχε ο Δημήτρης προφανώς. Απλά δεν μπορεί να κάνει envision ο Δημήτρης. Δηλαδή, του έλεγα να βάλουμε αυτό το ξύλινο κεφαλάρι, το κλασικό στο. Που έχει 199 ευρώ. Στον τοίχο. Έτσι, και δεν έλεγε, μπορώ να το. Sorry που έλεγε, δεν το κάνω envision. Και έλεγε ότι όχι, δεν το θέλω. Και του λέω, οκ, okay, ό,τι θέλεις εσύ, δεν έχω πρόβλημα. Και μετά μόνος του μου είπε ότι, οκ, okay, να το πάρουμε, το θέλω. Και τώρα το αρέσει και πάρα πολύ. Δεν είπα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι είπες? Μου αρέσει πολύ. Και τώρα από εδώ και πέρα, ήρθε ο Μάστορας, γύρισε από το Παρίσι. Ναι, έλα, δεν τον περιμένουμε σαν την θεία... Αναγκαστήκαμε να βάψουμε μόνοι μας στο δωμάτιο. Έλατε. Αλλιώς θα είχαμε τον κύριο Δημήτρη. Μια χαρά τα καταφέραμε, ναι, έλα. Μπράβο. Ο κύριος Δημήτρης ήταν, έβαφε το Λούβρο. Το Λούβρο ήταν στη Γαλλία. Ναι. Ναι. Βέβαια δεν έκανε καμία βόλτα γιατί λέει είχε πολλή δουλειά. Ναι. Και δεν τράβηξε καμία φωτογραφία να βάλω ένα τέτοιο να φλεξάρουμε εδώ πέρα Λούβρο. Ήρθε να βάλει το κεφαλάρι. Εμείς δεν τρυπάμε τείχους γιατί φοβόμαστε μην κάνουμε καμία μαλακία. Το έχω, αλλά για ασφάλεια μας. Να βάλουμε το, να βάλει το κεφαλάρι, να βάλουμε τα κάδρα. Ναι. Εσύ 20 και είσαι 27. Ναι. Αν θες να μοιράσεις τους 7 πόντους ή όχι, να πας εσύ εγώ σε το κρεβάτι εδώ. Ναι. Πάμε ύψος. Ύψος πάμε τύπου εδώ, εγώ έλεγα. Τίποτα δηλαδή. Ναι. Τι, οριακά, δηλαδή να είναι σαν να είναι ενιαίο με το κρεβάτι θα ήθελα. Ετοιμός. Έλα Δημήτρη, εκεί που σου είπα, ε. Είσαι γελίας. Έκατσι. Αυτό είναι, ναι, τι νομίζεις. Έλα ρε. Πολύ ωραίο είναι. Για πες για τα κάδρα, πού τα βρήκες? Έχω μετανιώσει λίγο με τα κάδρα, γιατί τα βρήκα από το Redbubble. Αλλά έμαθα μετά ότι το Redbubble παίρνει πάρα πολλά copyright και τα πουλάει σαν δικά του. Και ξενέρωσα, γιατί δεν θέλω τη δουλειά κάποιου καλλιτέχνη να την παίρνω εγώ και να μπαίνει μετά το... Το Redbubble δεν το κάνει εσχεμένα αυτό, απλά παίρνει από άλλους δουλειά, λένε οι άλλοι ότι ναι, ναι, δικιά μου είναι, αλλά την έχουν κάνει copy. Και αυτό είναι μεγάλη βλακία, γιατί το Redbubble νύπτω τα σχήρας μου και καλά δεν ήξερα, έτσι θα μπορούσε να κοιτάξει. Anyway, είχε πάρα πολλά, πάρα πολύ ωραία σχέδια και τέτοια και πήρα διάστημα και δεινόσαυρους. Και το NBA, και μπάσκετ. Σε παρακαλώ. Ναι, ναι, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, στη Δανάη δεν αρέσει. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα με το NBA, αλλά διάλεξε μια φωτογραφία του Jordan που πάει να βάλει καλάθι. Και από πίσω να έχει το κοινό, τον κόσμο. Αλλά όλη η φωτογραφία ήταν ασπρόμαυρη, εκτός από τον Jordan που είχε κανονικά χρώματα. Και μου θύμισε όλες αυτές τα art που έχουν κάποιοι στο σπίτι τους που είναι και καλά το Λονδίνο ασπρόμαυρο, αλλά το telephone booth είναι κόκκινο ή το Παρίσι, ξέρω εγώ, ασπρόμαυρο, πήρε στο Eiffel και η κοπέλα με τα κόκκινα.
Και με θύμισε τόσο πολύ. Συγγνώμη αν έχετε τέτοια τέχνη στο σπίτι σας, αλλά παιδιά δεν μου αρέσει καθόλου. Ή όλο ασπρόμαυρο ή όλο πολύχρωμο. Εμένα δεν με χαλάει το NBA. Δηλαδή πιστεύω ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο για το NBA. Μα μ' αρέσει. Ναι, γιατί δεν το βάλεις πουθενά. Το πήρε ξέρεις. Και τεράστιο εν τω μεταξύ. Δεν το πήρε καν έτσι ένα μικρούλι. Ναι, αυτό έκανα λάθος. Πρώτον, δεν ξέρεις γιατί αυτό είναι το The Shot. Είναι ιστορική στιγμή. Ναι, 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 το καταλαβαίνω. Ήταν ναι. Το The Shot. Αλλά θα μου άρεσαν ή όλο ασπρόμαυρο ή όλο έγχρωμο. Είναι το The Shot. Είναι όταν είχε βάλει ο Τζόρνταν ένα καλάθι, ξέρω εγώ, και είχαν περάσει στην επόμενη φάση. Και το άλλο που έκανε είναι ότι δεν υπολόγισε ούτε διαστάσεις σε τίποτα. Α, ναι. Ούτε πόσα κάδρα θα μπουν πού. Απλά αγόρασε ότι το άρεσε. Και όχι μόνο αυτό. Πήγε και έφτιαξε τις κορνίζες για όλα τα πόστερ, χωρίς να έχει ελέγξει αν χωράνε όλα αυτά στους τοίχους του. Οπότε αυτή τη στιγμή μας περίσσεψαν δύο αφίσες. Τις θέλει κανείς. Θέλει κανείς το NBA και το Lord of the Rings. Και το Lord of the Rings είναι χάλια εκτύπωση. Είναι pixel. Ναι, δεν φταίει. Ναι, ναι, ήταν. Ναι. Ήτανε τραγικό. Τα άλλα όμως ήταν πολύ ωραία. Τα άλλα, ναι, τα άλλα, τα υπόλοιπα είναι αντεγιά. Γιατί έχω πάρει του Carl Sagan από τον ντοκιμαντέρ του που δείχνει και καλά τη γη από μακριά. Μετά ένα που είναι όλοι δεινόσαυροι, ντρέπομαι λίγο γι' αυτό. Που είναι όλοι δεινόσαυροι και έχει ονόματα σε όλους τους δεινόσαυρους. Που τους ήξερα μικρός, τώρα δεν θυμάμαι κανένα. Μόνο τυρανόσαυρο, τρικεράτοψ, βροντόσαυρος και αυτός. Αυτό που είναι λίγο παιδικό. Έτσι όλα τα λένε κομπλέ. Μετά ένα για το. Έχει το Lego το τεράστιο. Η αφίσα με τους δεινόσαυρους είναι το παιδικό. Σταμάτα. Μετά ένα άλλο για το Space Shuttle της NASA και καλά πότε ξεκίνησε και τέτοια. Έχει ένα πολύ ωραίο logo. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τι άλλο έχω. Α, Space Odyssey που είναι το πόστερ το ιαπωνικό. Μετά ένα από το Sunky Shop που είναι ένα κλαμπ που πήγαινα όταν ήμουν στην Αγγλία. Και τέλος ένα από το Ghost in a Shell που είναι και καλά το tank αυτό το, και καλά το blueprint από το Ghost in a Shell αυτό. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι κόκκινο έτσι και... Ναι. Οπότε καταλήξαμε στα... να βάλουμε τρία κάδρα πάνω το κρεβάτι. Τα οποία έχουν όλα διαφορετική διάσταση και ούτε καν δεν το είδα όταν πήγε να φτιάξει κορνίζες να πει να τις κόψει λίγο να τις κάνει η ίδια διάσταση. Όχι, αυτό δεν είναι το χειρότερο. Τι είναι το χειρότερο? Ότι μου το είπε αυτός και εγώ του είπα οκ. Okay. Αλήθεια. Ναι, το ξέχασα. Εγώ νόμιζα ότι εγώ δεν στο είπε. Ότι σου λέει εντάξει, οκ, αυτά μου φέρε. Ναι, γιατί άκου να δεις τη βλακεία. Γιατί μου λέει όλες έχουν την ίδια διάσταση. Δεν έχουν την ίδια διάσταση. Αλλά εγώ θεωρούσα την. Το πάθος. Και αυτό διάσταση είναι, έτσι. Αντικειμενικά έχω δίκιο. Oh my god, και τώρα είναι λίγο uneven. Και λέω εντάξει, τώρα βγαίνει το ένα πιο πάνω από το άλλο, γιόλο. Βέβαια, πώς γίνεται να έχει διάσταση πάχος 58 εκατοστά, ξέρω, θα ήταν τόσο εδώ. Εκεί σ' αρέσει, Δανάη. Ναι, νομίζω εκεί καλά είναι, γιατί είναι στο high level, να μην είναι πολύ, δηλαδή μην είναι ψηλά χωρίς λόγο, να είναι κάπου εδώ. Πόσο πω, είναι 10? Ναι. Ωραία. Πάλι το πάνω. Διάμεσα. Να βάλω άλλα δύο καφέκια από εδώ που είναι πολύ κάθετα. Τι εδώ. Και πάμε και το επόμενο. Ωραία. Πόσο διαφορά και εδώ. Και μετά βάλαμε δύο αφίσες στην ντουλάπα να ακουμπάνε. Δηλαδή εσκεμμένα ακουμπάνε και δεν τα κρεμάσαμε. Ναι. Τύπου έτσι. Ναι. Ή από πίσω. Εγώ νομίζω ότι θα τα βάζω από πίσω. Νομίζω θα τα βάζω ας πούμε έτσι μετά. Α, σ' αρέσει έτσι. Ό,τι θες εσύ, σ' αρέσει καλύτερα εκεί ή στον τοίχο. Κρίμα είναι να μην το βάλεις αυτό, είναι τα πιο ωραία. Όχι, όχι, εκεί. Κάναμε layering, ρε παιδί μου. Άμα μπορείτε να το κάνετε αυτό γενικά με την τέχνη σας, να το ένα να καλύπτει λίγο το άλλο, ώστε να είναι λίγο πιο casual η αίσθηση. Μα μ' αρέσουν και στο πάτωμα που βάζουν. Ναι, και εμένα μ' αρέσει. Και, εμένα. Και μετά βάλαμε το μεγάλο, το ωραίο το πόστερ. Τώρα θέλουμε να δούμε την απόφαση που θα πάρει η Δανάη, που θα βάλουμε αυτό. Okay. Μπορείς να βάλεις ή μόνο αυτό πάνω από το... την οθόνη. Ναι. Ή να βάλεις και το κόκκινο. Όχι, μόνο αυτό θέλω. Μόνο αυτό θες, τύπου κεντρικά. Ναι. Ή αριστερά, δεξιά, δεξιά, δεξιά. Εκεί. Πάνω από το γραφείο σου. Ναι. Ήταν φανταστικό. Θες να μας πεις και για το Lego σου που είσαι τόσο περήφανος? Κοίτα τα χαμόγελο. Κοίτα το παιδάκι. Πω από το παιδιά, περνούσα από τα Lego. Δεν μπορείς να φανταστείτε πόσο καιρό. Και δεν είναι ότι. Είδε τιμή με το κεφαλάρι. Πόσο είχε το Lego? Το ένα είναι διαστημόπλαιο.
Δεν είναι διαστημό. Είναι Lego. Έχεις ακούσει εσύ πολλά κεφαλάρια να πηγαίνουν στο διάστημα. Τιμή ρωτά. Έχεις ακούσει. Και θα ακούσει. Εδώ πέρα φωτογραφία. Δες το βίντεο και θα ακούσει. Λοιπόν, περνούσα από τα Lego πολύ καιρό και ήθελα να μπω να κοιτάξω. Βασικά είχα μπει. Απλά ήθελα να μπω με σκοπό. Και μπαίνω μέσα και ωραία, θα πάρω το Space Shuttle. Που το Space Shuttle είναι πολύ μεγάλο. Και μετά το έβλεπα και λέω: οκ, το Space Shuttle όμως ανοίγει κιόλας και έχει και πράγματα να πετάγονται. Έχει όγκο πολύ και έχει και πολλά πραγματάκια τριγύρω. Εγώ δεν θέλω τριγύρω, θέλω ένα, ξέρεις, να το βάζω εκεί. Και βλέπω το Apollo, το πύραυλο. Του λέω: ωραία, πόσο έχει, μου λέει. Του λέω: οκ, 170. Ναι. Και... μου είχε πει 150 και μετά τσάλλον το είπε 170 και λέω, όλο ανεβαίνει αυτό. Ναι, παιδιά, είναι αντεγιά. Λοιπόν, το φτιαχνά, λέω, ξέρεις τι, θα μου πάρει καιρό, θα καθίσω, θα φτιάνω λίγο. Αλλά το έφτιαξα μέσα σε 2 μέρες γιατί καθόμουνα και ήμουνα με χαμόγελο, έβαζα φως έτσι. Με χαμόγελο έλεγε την ώρα και έκανα... αφού κάθε τρεις και λίγο ερχόταν να πει, έλα να δεις. Ήτανε φουλ ενθουσιασμένος. Δεν υπήρχε. Ήταν αντιγιά. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει σαν διακόσμηση. Μ' αρέσει γενικά. Μ' αρέσουν έτσι τα games και. Δηλαδή, μ' αρέσει να είναι ένα δωμάτιο όχι τόσο σοβαρό και. Μα σοβαρό ενήλικο είναι. Σε εισαγωγικά. Ενήλικο είναι. Okay. Δηλαδή, γι' αυτό εμένα μ' αρέσουν τα Funko Pops στο σαλόνι. Μ' αρέσει και ο πύραυλος στο δωμάτιο. Έλυμη. Και τέλος, ναι. Το μόνο που δεν έχουμε συζητήσει νομίζω είναι το ριχτάρι. Α, και πήραμε και το ριχτάρι, ρε. Το καινούργιο ριχτάρι για να καθόμαστε όλοι χωρίς να λερώνουμε τα σεντόνια και να ταιριάζει με το δωμάτιο. Κοίτα πόσο ωραία ταιριάζει το πορτοκαλί με τον τοίχο. That again. Πώς διάλεξες εσύ αυτό το ριχτάρι? Πάμε στα ριχτάρια εκεί στο Λιρόι που ήμασταν. Εγώ το είχα δει αυτό το ριχτάρι και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά δεν το είπα καν. Λέω εντάξει, ήδη τον έχουμε πιέσει με τόσο χρώμα στο δωμάτιο κτλ. Δεν θα θέλει κάτι τόσο έντονο. Και του δείχνω ένα γκριζάκι έτσι λεπτό ριγέ, ούτε καν να είναι τόσο έντονο ριγέ. Και μου λέει, δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Του λέω, και okay, σ' αρέσει κάτι άλλο. Και μου δείχνει ακριβώς αυτό που μου άρεσε. Και λέω, τι έπαθε. Το χειρότερο που πήραζε στο δωμάτιό μου είναι ότι όταν παίρναγε κάμερα, κάναμε κάποιο vlog και τέτοια. Φαινόντουσαν όλα ωραία και ειδικά τώρα το σαλόνι που το έχουμε βάψει και χρώμα, ξέρεις, πολύ. Φαίνεται πολύ έντονο και μετά πάει η κάμερα στο δωμάτιό μου. Το οποίο είναι μίζερο. Και φαίνεται αποθήκη. Ήτανε και χάλια εκτύπω, το που έβαλες. Καλά, αυτό ήτανε το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ σε δωμάτιό μου. Ήτανε, δηλαδή, εγώ το έλεγα ότι είναι πολύ μεγάλο, αλλά το άρεσε πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε αυτή η φωτογραφία. Αλλά παρά είναι τεράστια και εκεί είναι το δωμάτιο, οπότε το κλείνει φουλ. Ταβέρνα το 80 στο Ναύπλιο. Αυτό μου θύμισε. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, δεν θέλω να πάω extreme τελείως, δεν θα βάλω και RGB ή βλακίες και τέτοια. Θέλω να πάω να γίνει λίγο πιο living space, όχι δωμάτιο. Δεν θέλω να είναι ακριβώς δωμάτιο, living space, αυτό. Δεν θέλω να είναι το man cave. Welcome to my crib. Εδώ πέρα θα μπει sign danger, keep out. Όπως βάζουν όλοι οι 18χρονοι. Θα σας ανοίξω και το φως. Έχω τραβήξει σε όλα B-roll, γι' αυτό μην ανησυχείτε για το τι θα τραβήξει η Κατερίνα. Εδώ πέρα είναι ο κόσμος μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα. Πάρα πολύ ο χώρος. Είναι σαν να έχω καινούριο χώρο στο σπίτι μου. Εδώ πέρα στη γωνία θα μπει ένα φυτό. Εγώ έλεγα στη Δανάη, ξέρω να βάλουμε ένα έτσι φυτό. Η Δανάη μου έλεγε να έχω τα τρίποδα κι αυτά. Πρέπει να μπει εδώ ένα φυτό. Okay. Εγώ έχω το φυτό. Εδώ πέρα από πίσω έχω τα VIP pass. Yeah. Από το Los Angeles που είχαμε πάει στην Άκη. Από τη Νέα Υόρκη που δεν είχα πάει εγώ, το έχω κλέψει από τη Δανάη. Εδώ πέρα για τον πύραυλο. Δεν ήταν πολύ δύσκολο να το φτιάξω. Βέβαια δεν πρέπει να είσαι rocket scientist. Anyway. Γαμάτο, δεν υπάρχει, το καλύτερο item του δωματίου. Εδώ πέρα έχουμε το πίνακα από το Sunky Shop, ένα μαγαζί που έβγαινα στο Manchester. Από το Ghost in a Shell, αυτό είναι το tank, είναι και καλά το blueprint. Οδύσσιο Ρεδιαστήματος 2001, ένα cover στα Ιαπωνικά, γιατί ξέρω, Konnichiwa. Από το κόσμος του Carl Sagan, το ντοκιμαντέρ.
δεινόσαυροι, το ήθελε η Δανάη περισσότερο αυτό με τους δεινόσαυρους. Το Columbia. Εδώ πέρα ο υπολογιστής μου, το μόνο μέρος που απολαμβάνω σε όλο το σπίτι. Ένα με PlayStation, έτσι το πήραμε, για να έρχονται φίλοι και παιδιά να παίζουμε, δεν είναι για μένα. Εδώ πέρα το κρεβατάκι μου, που το επέλεξα εγώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί έχω πάρει και πάρα πολύ ωραίο στρώμα, το στρώμα δεν υπάρχει, είναι αντελιά. Εδώ πέρα έχω συρτάρια, ανοίγουν, τώρα έχω μαξιλάρι. Δεν ξέρω τι άλλο θα βάλω. Εδώ είναι η καρέκλα μου, την έχω πάρει από τα Σάτο. Δεν υπάρχει η καρέκλα, είναι ορθοπαιδική. Βέβαια κανονικά πρέπει να την έχω έτσι για να κάθομαι. Και ρυθμίζω το κεφτάκι. Και το πληκτρολογιάκι μου, το καινούργιο. Πληκτρολογιάκι! Ναι, γιατί τώρα έχει βγει καινούργιο. Ξέρεις, θα σας δείξω και λίγο τα insights. Εδώ πέρα είναι ο ήχος. Μικρόφωνα, τώρα ψήρες και τέτοια. Εδώ πέρα, στο main κομμάτι, κάμερες εδώ πέρα. Λείπει αυτή που τραβάει η Κατερίνα και μια καινούργια που θα πάρουμε. Φακί, monitor. Η κάμερα πάει εδώ, η Κατερίνα τα βάζει αυτά. Drone, flash, καθαριστικά, σκληρή. Έχουμε τέσσερις από αυτούς για να μην χάνει αρχεία η Κατερίνα. Τιμολόγια, κάτω-κάτω. Τρίποδα εκεί. Μετά από εδώ, στη ζυταριέρα που τελικά δεν την είχα τόσο πολύ σε εκτίμηση. Τελικά βολεύει πάρα πολύ για χώρο. Στο πρώτο σιρτάρι, σε αυτό έχω gamepad και ακουστικά, τα γυαλιά μου και το πορτοφόλι μου. Βέβαια δεν παίζω τόσο πολύ. Τα έχω εκεί πέρα στο πρώτο σιρτάρι. Άμα έρθει κάποιο καλεσμένο να το κάνω entertain. Και γιατί είναι στο πρώτο σιρτάρι και όχι στο τελευταίο? Γιατί τους καλεσμένους μου τους προσέχω. Εδώ πέρα μπαταρίες και τέτοια, συνεχίζουμε με πράγματα κάμερας και αυτά εδώ πράγματα κάμερας. Εδώ πέρα είναι μια κάρτα που μου έχει φτιάξει η Δανάη. Μικουίκο, δεν πιστεύω ότι έγινε 37 ετών, γαϊδούρη. Δεν πιστεύω επίσης ότι έχει περάσει 7 χρόνια σχέσεις και δεν σε έχω σκοτώσει ακόμα. Αυτά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το δωμάτιό μου. Η ζωή μου έχει ολοκληρωθεί και δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Και κάπου εδώ κλείνουμε αυτό το βίντεο. Εντάξει, δεν ήταν τέλειο, κρίμα που χάσαμε βάλει αυτά τα αρχεία. Τέχα. Τι να κάνουμε, προσπαθούσαμε να τα καλύψουμε όλα τα κενά. Την επόμενη φορά θα μάθουμε και στην Κατερίνα να σώνει τα αρχεία και να μην κάνει πράγματα. Άμα θέλετε, γράψτε από κάτω, βρίστε τη. Δεν φταίει η Κατερίνα, παιδιά. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε.